Σπύρο, αρχίζω να συγκινούμαι κι εγώ, γιατί είδα όλα τα παιδιά, σε κοιτάζουν με ένα βλέμμα. Είναι όμορφες στιγμές, γλυκές στιγμές. Έχω όμως παρατηρήσει τα τόσα χρόνια που σε γνωρίζω το εξής, ότι έχεις έναν τσάμικο, εγώ τον χαρακτήρισα κωδικοποιημένο, ιδιόμορφος. Έχω δει πάρα πολλούς χορευτές. Αλλά εσύ όμως τον χορεύεις με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τρόπο. Πιστεύω ότι είναι ο χορός, έτσι δεν είναι? Τι έχεις να πεις για αυτό το τσάμικο? Ήθελα να δημιουργήσω ένα τσάμικο, να τον χορογραφήσω εγώ ο ίδιος, που να τα εμπεριέχει όλα. Πρώτα-πρώτα να εμπεριέχει όλα τα συναισθήματα. Χαρά, λύπη, παράπονο, έρωτα, πάθος, ό,τι έχει σχέση με τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αλλά ήθελα όμως να εμπεριέχει και ό,τι έχει σχέση με τη φύση. Ήταν δική σου έκφραση αυτή? Δική μου, αλλά και επηρεασμένος από καλούς. Γιατί ξέρω καλά, ο τσάμικος είναι προσωπικός χορός. Ναι, ο καθένας εκφράζεται με λεβεντιά. Ναι, όσον αφορά την κίνηση, ήθελα να ταυτίζουμε με την ίδια τη φύση. Ήθελα να κάνω κινήσεις σαν αυτές που γίνονται στη φύση, γιατί ο χορός είναι μίμηση. Το νερό, το θρέμα, το φύμα, και θρέμα, δέντρα, το κούνημα της φύσης, ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ήθελα να γέρω το σώμα μου όπως γέρνει το δέντρο. Να λυκνίζω το κορμί μου όπως λυκνίζεται το στάχι. Να κάνω πολλές κινήσεις όπως χαϊδεύει ο αέρας στο πρόσωπο. Να κάνω γρήγορες και αργές κινήσεις και να κάνω απότομα σταματήματα όπως σκάει το κύμα στη θάλασσα. Αυτό έβγαινε από τον ήχο που άκουγες, από κάποιο συγκεκριμένο από τραγούδι το οποίο σε επηρέασε ή με οποιοδήποτε τσάμι που μπορείς να εκφραστείς? Με οποιοδήποτε, αλλά αυτές τις κινήσεις όμως τις έβαλα στο σόλο του κάθε τραγουδιού. Ήθελα επίσης να κάνω κινήσεις στον αέρα όπως κάνουν τα πουλιά και να ταυτίζομαι με τον αητό με ζωηρές και δυναμικές κινήσεις. Να κάνω τις στροφές, να γυρίζει η φουστανέλα πότε δεξιά και πότε αριστερά και να κάνω απότομα σταματήματα κάτω, να τραντάζεται η φουστανέλα και να ανοίγει σαν το γαρίφαλο. Ο κώδικας σου με τον οργανοπαίχτη που λέγανε παλιά? Γιατί είδα τον Γιάννη Ντοζιάκο σε κάποια από τις εκπομπές μας έξω, σε κοιτούσε στα μάτια. Πρέπει να ταυτίζεται. Και με το που σήκωνες λίγο το δάχτυλο σου αμέσως γινόταν ένα με σένα. Ο χορευτής μαζί με τον οργανοπαίχτη πρέπει να ταυτίζεται. Έχουμε την μουσικοχορευτική παράδοση. Χορός και τραγούδι είναι το κάτι άλλο. Είναι έκφραση, είναι άγγιγμα ψυχής, είναι άρωμα και τρόπο ζωής ο χορός.